Πάμε να δούμε αυτό εδώ το ερώτημα, στο οποίο μου ζητάει διαδικούς αριθμούς οχταψήφιους, όπου οι οχταψήφιοι αυτοί οι αριθμοί διαδικοί έχουν κάποιους περιορισμούς. Αγνοούμε λίγο τους περιορισμούς και πάμε λίγο στο μοντέλο μας. Μοντέλο διατάξεων βεβαίως, μοντέλο για αριθμούς, άρα μιλάμε για διατάξεις, όπου τα ψηφία τα οποία πρόκειται να συμπληρώσω είναι οι θέσεις, 2, 4, 6, 7, 8 λοιπόν. Και άρα λοιπόν 8 θέσεις να σημειώσω εδώ στο μοντέλο. Και αυτά τα οποία πέφτουν πάνω στις παύλες είναι τα ψηφία, το 0 και το 1. Εντάξει. Το καθαρό πρόβλημα δηλαδή των διαδικών αριθμών ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι πρόβλημα διατάξεων με επανάληψη 2 εις την 8. Εδώ τώρα έχουμε να διαχειριστούμε ένα περιορισμό όμως και μας λέει ότι θέλουμε ο άσος να εμφανίζεται ακριβώς 3 φορές. Έτσι λοιπόν να το δούμε και με συνδυαστικά επιχειρήματα βέβαια και με γεννήτριες συναρτήσεις. Πάμε να το δούμε πρώτα με συνδυαστική το συγκεκριμένο. Όπου η συνδυαστική του βέβαια είναι ένας περιορισμός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη αξία, πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι, να το διατυπώσουμε και όμορφα, 8 λοιπόν οι θέσεις που έχω να συμπληρώσω και στις 8 θέσεις θέλω να έχω 3 άσους. 3 άσους, πρόσεξε τώρα όμως, επειδή είναι διαδική η συμβολοσειρά, αυτό σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 5 υποχρεωτικά θα είναι μηδενικά. Άρα στις 8 θέσεις πρέπει να ρίξω 3 άσους και 5 μηδενικά. Η σειρά του έχει σημασία, άρα μιλάμε για μεταθέσεις ομάδων ομοίων, συνεπώς η λύση του είναι 8 παραγωγικό προς 3 παραγωγικό επί 5 παραγωγικό. Εντάξει. Τώρα, ομοίως όσον αφορά την επίλυση με γεννήτριες συναρτήσεις, μάλλον να κάνουμε πρώτα και το δεύτερο ερώτημα, να λύσουμε και το δεύτερο ερώτημα, όπου μου ζητάει τώρα οι άσοι να εμφανίζονται άρτιες φορές. Προσοχή τώρα, για να είναι οι άσοι άρτιες φορές, θα πρέπει να διακρίνω περιπτώσεις, διότι στις 8 θέσεις να έχω άρτιους άσους σημαίνει ότι μπορεί να έχω 0 άσους, μπορεί όμως να έχω και 2 άσους, μπορεί να έχω και 4 άσους, μπορεί να έχω και 6 άσους και μπορεί να έχω και 8 άσους. Δηλαδή το πρόβλημα εκφυλίζεται σε μια περιπτωσιολογία. Συνεπώς, αμέσως μετά, αν έχω 0 άσους, υποχρεωτικά τα υπόλοιπα θα είναι μηδενικά. Αν έχω 2 άσους, θα έχω 6 μηδενικά. Αν έχω 4 άσους, θα έχω 4 μηδενικά. Αν έχω 6 άσους, έχω 2 μηδενικά. Και τέλος, αν έχω 8 άσους, θα έχω 0 μηδενικά. Συνεπώς, τώρα κάθε ένα από αυτά πρόκειται για μεταθέσεις ομάδων ομοίων, έτσι. Μεταθέσεις ομάδων ομοίων, βέβαια τα δύο πρώτα είναι λίγο εκφυλισμένα. Ας μην το γράψω δηλαδή με μεταθέσεις ομάδων ομοίων καλύτερα. Ας πω καλύτερα απλά ότι είναι ένας τρόπος. Και είναι ένας τρόπος, διότι θα έχω 8 μηδενικά. Στην αμέσως επόμενη περίπτωση έχω όντως μεταθέσεις ομάδων ομοίων, συνεπώς οι τρόποι είναι 8 παραγωγικό προς 2 παραγωγικό επί 6 παραγωγικό. Στην επόμενη περίπτωση που είναι 4 θα έχω πάλι μεταθέσεις ομάδων ομοίων, συνεπώς 8 παραγωγικό, 4 παραγωγικό, 4 παραγωγικό. Και σε αυτήν εδώ την περίπτωση που είναι συμμετρική η παρατήρηση έτοιμη την πρώτη, πάλι έχω μεταθέσεις ομάδων ομοίων. Συνεπώς έχω 8 παραγωγικό, 6 παραγωγικό, 2 παραγωγικό και τέλος στην τελευταία περίπτωση έχω ένα τρόπο. Ανέλησα το πρόβλημα σε μια εκτενή περιπτωσιολογία. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κανόνας του αθροίσματος όπου θα προσθέσω όλα αυτά. Εντάξει, θα προσθέσω όλα αυτά και με βάση τον κανόνα του αθροίσματος λοιπόν έχουν βγει 2 φορές το 1. Έχει βγει επίσης 2 φορές αυτό το συνδυαστικό αποτέλεσμα 8 παραγωγικό, 6 παραγωγικό, 2 παραγωγικό. Και έχει βγει και μία φορά το 8 παραγωγικό, 4 παραγωγικό, 4 παραγωγικό ας πούμε. Και αυτή είναι η συνδυαστική του επίλυση. Να κάνω μία διαγώνια ανοίξη εδώ πέρα απλά, εντάξει, να αναφέρουμε στο πρώτο ερώτημα, ότι εδώ και ένας άλλος συλλογισμός ο οποίος στέκει στα ποδάρια του είναι ο εξής. Είναι να πάμε και να κάνουμε μία επιλογή των θέσεων που θα βάλουμε τα μηδενικά, δηλαδή να επιλέξω τις θέσεις, δηλαδή 8 ανά 3 για τα μηδενικά, και υποχρεωτικά οι άσοι θα πάρουν τις υπόλοιπες θέσεις με έναν τρόπο. Οπότε μπορεί να θεαθεί το πρόβλημα αυτό και σαν συνδυασμοί χωρίς επανάληψη. Αλλά όχι τόσο τετριμένα, γιατί επιλέγω τις θέσεις που θα μπουν τα μηδενικά. Τώρα, πάμε να απαντήσουμε και στο ίδιο ερώτημα με γεννήτριες συναρτήσεις. Προφανώς το πρόβλημα είναι πρόβλημα διατάξεων και αφού είναι πρόβλημα διατάξεων θα χρησιμοποιήσω εκθετική γεννήτρια συνάρτηση. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνω βέβαια είναι να στήσω καλά το μοντέλο μου, γιατί όταν κάνω γεννήτριες το σημαντικό είναι το μοντέλο. Πρόσεξε τώρα εδώ πάρα πολύ καλά, 8 οι θέσεις, γεννήτριες χωρίς σχήμα δεν νοείται, έτσι. Οπότε λοιπόν έχω τα μηδενικά, το γράφω με γράμμα έτσι για να μην μπερδευτούν τώρα με τον περιορισμό και άσους. Τα μηδενικά πρέπει να είναι ακριβώς 3, ενώ οι άσοι πρέπει να είναι ακριβώς 5.
Συνεπώς η γεννήτρια συνάρτηση έχει και μια ενδιαφέρουσα διαταραχή εδώ, ε! Δηλαδή, ο απαριθμητής για τα μηδενικά πρέπει να είναι ακριβώς 3-1, έχει 3 δια 3 παραγωγικό. Και ο απαριθμητής για τους άσους είναι χ στην 5η δια 5 παραγωγικό, δεν έχουμε επιλογή στην πραγματικότητα. Ενώ ο όρος του οποίου θα αναζητήσω τον συντελεστή είναι ο συντελεστής του όρου όσες και οι θέσεις έχουμε πει, άρα χ 8 δια 8 παραγωγικό στο ανάπτυγμα. Αυτά όσον αφορά τη μοντελοποίηση με γεννήτρια. Και αν πάω αμέσως μετά να κάνω το ίδιο πρόβλημα, να το στήσω με γεννήτρια συνάρτηση με τον άλλο περιορισμό, άρτιες φορές, τότε να παρατηρήσουμε ότι αναφορικά με τα μηδενικά, οι επιλογές τις οποίες έχουμε είναι ότι πρέπει να είναι άρτιες φορές. Άρα λοιπόν, για τους άσους είναι άρτιες φορές. Άρα για τους άσους θα βάλω τον περιορισμό 0, 2 κτλ. Ως το 8, ενώ τα μηδενικά δεν έχουν περιορισμό. Άρα βάζω 0, 1 έως το 8. Συνοηθήκαμε. Και έτσι λοιπόν εκθετική γεννήτρια συνάρτηση δεν το συζητάμε και θα γράψω δύο απαριθμητές. Ξεκινάω με τον απαριθμητή για τα μηδενικά που δεν έχουν περιορισμό, συνεπώς έχω 1 και χ και χ τετράγωνο δια 2 παραγωγικό, έτσι κτλ. Κτλ. Έως και το χ στην 8η δια 8 παραγωγικό. Αυτός είναι ο απαριθμητής τον οποίο έχουμε αναφορικά με τα μηδενικά. Και επίσης έχουμε τον απαριθμητή για τους άσους, άρα λοιπόν έχω 1 και χ τετράγωνο προς 2 παραγωγικό και χ στην τετάρτη δια 4 παραγωγικό κτλ. Κτλ. Θέλω να παρατηρήσεις με την ευκαιρία της άσκησης αυτής πόσο πιο εύκολη είναι η μοντελοποίηση με τη γεννήτρια συνάρτηση σε σχέση με τη βασική συνδυαστική. Ενώ η βασική συνδυαστική απαιτεί διαχείριση των περιορισμών, η γεννήτρια συνάρτηση απλά απαιτεί να ενσωματώσει τον περιορισμό μέσα στον απαριθμητή. Και έτσι τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Ο όρος του οποίου αναζητώ τον συντελεστή είναι βεβαίως το χ στην 8η δια 8 παραγωγικό στο ανάπτυγμα της γεννήτριας συνάρτησης. Ωραία άσκηση αυτή εδώ, ωραία και διδακτική άσκηση όσον αφορά την αντιδιαστολή συνδυαστικής τύπη δηλαδή σε σχέση με τις γεννήτριες συναρτήσεις.